αποφασίσαμε σε μια εκτελεστική επιτροπή δύο θέματα. Καταρχήν, σύμβουλος υπάρχει ένας, δεν είναι δύο. Σύμβουλος υπάρχει ένας. Έτσι. Μιλάμε για τον τεχνικό σύμβουλο. Για το τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο μας παραδόθηκε. Μας παραδόθηκε νοερός. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μας παραδόθηκε νοερός. Είναι 434 τεχνικά έργα. 434 τεχνικά έργα με προϋπολογισμούς που όλα αυτά συγκεντρωμένα και σε πίνακες θα σας τα δώσω σε μερικές μέρες. Πρέπει να δούμε πού βρίσκονται. Κάποια είναι πάρα πολλά χρόνια, κάποια είναι βαλτωμένα, κάποια ίσως δεν έπρεπε να έχουν μπει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε όλων των ειδών ή αν θέλετε των κατηγοριών τα προβλήματα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, από την ώρα που κανένας δεν φρόντισε, δεν είχε το φιλότιμο, δεν είχε την ευθυξία, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη της υποχρέωσης, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την υποχρέωση την οποία είχε να καθίσει και να πει σε μια νέα αρχή που αναλαμβάνει ένα τόσο μεγάλο φορτίο, ότι ξέρετε, 434 έργα, εκ των οποίων είναι 35 είναι στο ΕΣΠΑ, είναι 15 στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου ΤΑΔΕ, είναι 10 τομεακά και είναι και 370 στους ίδιους πόρους. Λέμε στους ίδιους πόρους πόσο είναι αυτοί οι ίδιοι πόροι και τι προϋπολογισμό έχουν αυτά τα έργα που μπήκαν εκεί. Παραλαμβάνω, πού είναι τα προβλήματά τους, πόσα είναι μια δεκαετία που εκτελούνται. Τις προάλλες μου έφεραν ένα έργο το οποίο εμφανίστηκε να εκτελείται επί μια δεκαετία. Ένα μικρό έργο. Ποιο έργο εκτελείται 10 χρόνια. Δεν το λέω γιατί υπάρχει κάτι πονηρό στο έργο. Λέω το εξής. Όλα αυτά, όταν ασκείς διοίκηση, πρέπει να αποκτήσεις μια εικόνα. Καθαρή. Για όλα. Να τα αποτυπώσεις με τα προβλήματά τους. Να τα κατηγοριοποιήσεις και να αποφασίσεις, γιατί αυτή είναι η ευθύνη σου όταν ασκείς διοίκηση, τι, με ποιο τρόπο θα διαχειριστείς την κάθε ομάδα έργων. Ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους. Πρώτον, σε σχέση με τα προβλήματα και κατηγοριοποίηση σε σχέση με την προτεραιότητα. Κάποια, σε κάποια μέρη μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να παραδοθούν άμεσα αποτελές. Δίνω προτεραιότητα στις υπηρεσίες μου σε αυτά τα έργα, σε αυτά τα 30 έργα. Και κάποια με βάση τα προβλήματα. Επειδή έχω τεράστια προβλήματα σε αυτά τα έργα και μου προκύπτουν έλεγχοι ή οτιδήποτε, να δω σε αυτά τι γίνεται. Εμείς λοιπόν σε αυτό παραλάβαμε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Απολύτως σκοτεινό. Αυτό πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, πότε θα ασκήσουμε διοίκηση σε αυτόν τον τόπο. Όταν ονειρεύεται εκεί που ονειρεύτηκε αυτός που μας παρέδωσε το σκοτεινό δωμάτιο, δηλαδή ποτέ, ή δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Διοίκηση ασκούμε από την πρώτη μέρα, διοίκηση ασκούμε από την πρώτη μέρα και η νησιωτική ανατροπή, η οποία τελευταία υπερασπίζεται το έργο του Γιάννη Μαχαιρίδη και δεν κατάλαβα αυτό το υπερασπίζονται τόσο πολύ γιατί δεν κατέβηκαν και μαζί του και κάνανε άλλο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, νομίζω κάνανε μια συζήτηση, γιατί δεν κατεβαίνανε μαζί του, να τελειώνουμε. Λοιπόν, οι οποίοι βγαίνουν με ανερμάτιστα δελτία τύπου, τα οποία πραγματικά θες καταρχήν 20 λεπτά για να τα διαβάσεις. Ποιος έχει αντίρρηση στο να υπάρχει μια τεχνοκρατική προσέγγιση, επαγγελματική αντίληψη στο πώς πρέπει να κινηθούμε σε επίπεδο μηνυμάτων, τα οποία εκπέμπουμε, στηρίζουμε, πληρώνουμε και να μην πάμε με ένα κολλάζ απόψεων. Γιατί καλές ιδέες έχετε εσείς, κυρία Σαρή, και είμαι σίγουρος. Καλές ιδέες έχω ίσως και εγώ. Καλές ιδέες έχουν και πολλοί συμπατριώτες μας. Καλές ιδέες έχουν και πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ισορροπούμε μεταξύ μας, παίρνοντας, υλοποιώντας σε κάποιο ποσοστό την ιδέα του καθενός από εμάς. Πρέπει να έχουμε κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι να μας βάλουν, να μας οριοθετήσουν τους στόχους μας και να πούμε 1, 2, 3. Αυτό μας πείραξε. Όταν ξοδευόντουσαν τα εκατομμύρια για την γιορτή της πατάτας, ντομάτας, φράουλας, καρπουζιού, καρυδιού, σταφυλιού, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, κόκκινο, άσπρο, ροζέ, που κόπηκε Νοέμβριο, που δεν κόπηκε, που ήταν ξανθός αυτός που το κόβε. Αυτά δεν τα έχετε δει, γιατί αυτά, συγγνώμη για τον τρόπο που τα λέω, έρχονται όλα τώρα, τα αφήσανε οι κύριοι και οι κυρίες, τα αφήσανε να τα υπογράψω εγώ και οι συνεργάτες μου. Όλο αυτό που κάνανε, αυτό το πάρτι, όλο αυτό το πάρτι το μοιράζουμε 5.000, 5.000 είναι όλα αυτά που σας λέω, το μοιράζουμε 5.000, τα αφήσανε να τα υπογράψουμε εμείς. Στίβες έρχονται τα τιμολόγια.
Τα τιμολόγια μας έρχονται, επαναλαμβάνω, σε στίβες. Σε στίβες τα τιμολόγια. Είναι κίνησης περίοδου, είναι Απρίλιος. Σας θυμίζει τίποτα η περίοδος? Λοιπόν, είχε τίποτα ενδιαφέρον τον Απρίλιο του 2015-2014? Μπορεί να είχε κάτι ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα για αυτά η νησιωτική ανατροπή δεν μιλάει. Η νησιωτική ανατροπή δεν μιλάει για το πάρτι των 500-600.000 ευρώ στα 5.000. Δεν μιλάει η νησιωτική ανατροπή. Η νησιωτική ανατροπή μιλάει όταν μπαίνει νοικοκυριό και τάξη. Άρα ποιος θέλει εδώ πέρα? Ούτε, ξαναλέω, ούτε παράταξη Μαχαιρίδη δεν διαμαρτυρήθηκε έτσι για αυτά τα πράγματα. Ίσως και καθόλου. Ίσως και καθόλου. Ο ένας από την νησιωτική ανατροπή στεναχωριέται για τις επιθέσεις στο φίλο του το Γιάννη, ο άλλος γιατί κάνουμε έλεγχο. Λοιπόν, τους δόθηκε η δυνατότητα, αν μετάνιωσαν που δεν κατέβηκαν μαζί, μπορούν να συγχωνευτούν τώρα.